Θα σα εξομολογηθώ ένα πρόβλημα που έχω. Τον επόμενο καλεσμένο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20. Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, μπορώ να το πω, αλλά θα νομίζουν όλοι ότι τον ξέρω 20 χρόνια γιατί ξεκίνησα όταν ήμουνα 20 κάτι τι πλαστικέ. Δεν ισχύει. Ο Γιάννη Λύρα είναι μαζί μα. Πράγματι δεν ισχύει, γιατί γνωριστήκαμε με Μαλβίνα Σκάραλι Ναι. Και τέλο πάντων γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, χρόνια. οπότε είσαι από του ανθρώπου που να το πω, να μην το πω. Πάντω σε βλέπω στον δρόμο θα σε χαιρετήσω. Ε, όταν σε είχα γνωρίσει, μάλιστα είχαμε σκεφτεί να κάνουμε να μαζέψουμε τι ιστορίε όλε αυτέ που έχει ζήσει. Ήδη ήσουν ένα πλαστικό με πολύ μεγάλη εμπειρία και να γίνουν βιβλίο. Λοιπόν, πράγματι, όταν με βλέπουν στον δρόμο οι γυναίκε που έχω χειρουργήσει, με αποφεύγουν. Αυτές που... Εδώ αποφεύγω εγώ που δεν με έχει χειρουργήσει. Α, αυτό λέω. Αυτέ που δεν έχω χειρουργήσει είναι αυτέ που μιλάνε στον δρόμο. Άρα απομυθοποιήστε την ιστορία. Όποια που μιλάει δεν την έχω χειρουργήσει. Οκ, okay, εντάξει. Άρα, άρα, μπορώ να να σου μιλήσω και εγώ τώρα όταν ε, έτσι με πολύ μεγάλη... Αυτές οι ιστορίες που λες η κυρία Νέγκα, ναι. αυτές οι ναι. ιστορίες που λέμε με τις πλαστικές, έχω μαζέψει 111 πολύ όμορφες ιστορίες, οι οποίες είναι το πολύ ενδιαφέρουσες. Είναι μικρέ, αλλά ναι. είναι μια ιστορία μια ζωή η κάθε μία. Ναι. Παραδείγματο χάρη, έχετε μια ναι παραδειγματο εχετε μια κυρια που είναι 50 χρονών, υπήρξε όμορφη, ε, δεν θέλει να γεράσει. Όχι, γιατί και εγώ 50 είμαι τώρα σχεδόν. Είναι όμορφο. Δεν θέλει να γεράσει. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, okay, ωραία. πάντα. Ωραία. Και έρχεται, εγώ χαμογελάω, μου λέει Μην χαμογελάτε, δεν ήρθα για χαμογελά. Μου λέω γιατί πάγωσα. Λέει, τα τελευταία τρία χρόνια ακούω σιωπή. Βρείτε τι φταίει και φτιάξτε το. Θέλω να ξανακούω κομπλιμέντα. Αχ, ωραίο. ωραίο αυτό. Ακούω σιωπή. Και έτσι όπω το είπε, νομίζω ότι δεν αφήνει και καμία. Κανένα περιθώριο πέρα από το να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για. Ε, βέβαια. Mm. Και είναι ένα θε... πραγματικό θέμα. Όταν μια γυναίκα έχει συνηθίσει να ακούει κοπλιμέντο όπω εσεί, κυρία Νέκα. <laughs> κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα ακούτε σιωπή, ελπίζω πολλά χρόνια μετά. Και τότε θα έρθετε σε... σε μένα. <laughs> Καλά να είμαστε. <laughs> ναι. Ε, θα σε ρωτήσω κάτι που ξέρω ότι έχει το θάρρο να το απαντήσει. Είσαι πραγματικά υπέρ όλων των πλαστικών. Υπέρα όλων των πλαστικών είμαι υπό την έννοια ότι κάθε ένας που έχει δίνει ένα που εκφράζει ένα αίτημα σε έναν πλαστικό χειρουργό, το εννοεί. Δεν mm -hmm. μπορεί να πάει στον πλαστικό χειρουργό να θέλει. αυτό θα... το εννοεί. Ε... Εσύ σημαίνει θα κάτσει να το κάνει. Δεν είμαι υπέρ τη υπερβολή. Mm. Είμαι υπέρ τη πράξεω, αλλά ο βαθμό διαφέρει. Mm -hmm. Αν ε, μια γυναίκα θέλει να κάνει τεράστια χίλια, δεν θα το δεχθώ, θα τη διώξω. Mm. Μεταξύ των οποίων και τη γυναίκα μου. Mm -hmm. Αλλά ε, ε, mm -hmm. αν θέλει να κάνει. Λίγα, ωραία, φυσικά χίλια, βεβαίω θα το, το δεχθώ. Mm -hmm. Και ούτω καθεξή. Δηλαδή, ήρθε μια φορά ένα ζευγάρι. Mm. Ήταν ένα ζευγάρι που ήθελε να κάνει το στήθο η γυναίκα. Mm. Και μου λέει: Θέλω νούμερο 6. Λέω: Νούμερο 6, κυρία μου, για το σώμα σα είναι πολύ μεγάλο. Mm. Γυρνάει και λέει: Κώστα, πε στον κύριο Λύρα, ότι το νούμερο 6 είναι αυτό που θέλουμε για να παίζουμε. Αah, ε, μάλιστα, ε, Κώστα, μάλιστα. Η νέα αγάπη μου, ε, τι θα πω, Όχι. Αυτό δικαιολόγησαν οι άνθρωποι. Είμαι ο τεχνικό του σύμβουλο. Έχει κάνει πλαστικέ. Έχω κάνει αλουλουρονικό, γιατί τον Πότοξ δεν μου πήγε εμένα προσωπικά, αλλά πάει σε μερικού. Έχω κάνει αλουρονικό για να κρατάω την υγρασία του προσώπου τόσο όσο για να μην φαίνομαι παραμελημένο. Mm -hmm. Το βασικό. Mm -hmm. Εμεί, οι άντρε που μεγαλώνουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ νέοι, αλλά δεν πρέπει να είμαστε παραμελημένοι. Ναι. Το βασικό. Ε, Λε βέβαια πάρα πολύ ωραία ότι δεν μου πήγε τον Πότοξ. Δεν σου πει το Botox, είσαι και ο Λίρα. Μπορεί και να το διακομωδήσει. Μπορεί και να πει δεν θα ξανακάνω. Αυτό σημαίνει δεν μου πήγε. Ναι, δεν μου πήγε, δεν θα το ξανακάνω εγώ. Ναι, υπάρχει τρόπο να πει δεν μου πήγε, τώρα θα το γυρίσουμε πίσω στο μαγαζί και θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Υπάρχει αντίδοτο, ναι. Α, υπάρχει αντίδοτο. Υπάρχει <laughs> <laughs> αντίδοτο στον Botox. Ναι, είχε έρθει ένα ηθοποιό. Okay. Πολύ γνωστό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το συζητάνε αυτό στι εκπομπέ, πολύ... δεν το συζητάνε. Δεν το ναι. Υπάρχει αντίδοτο. Okay. Ήρθε ένα ηθοποιό πολύ γνωστό που ήθελε να κάνει Botox. Του έκανα λοιπόν και μετά από δύο-τρει μέρε έχετε και μου λέει Γιάννη, Γιάννη, το μου. Λέω γιατί. Λέει γελάω και δεν γελάω. Κλαίω και δεν κλαίω. Τι ηθοποιό είμαι εγώ. Και του βάλαμε αντίδοτο και το βγάλαμε. Ναι. Το οποίο λειτουργεί αμέσω. Μέσα στη βδομάδα. Uh -huh. Έρχονται άλλοι άνθρωποι από άλλου πλαστικού. Επίση, ένα από τα προβλήματα που ακούω να συζητάνε πάρα πολύ συχνά οι γιατροί στην τηλεόραση είναι ότι ε, μπότοξ γίνονται παντού. Έχουν γίνει λίγο σούπερ μάρκετ αυτέ οι συνθήκε. Δεν μπορούν όλοι να βάλουν κάποιον κάτω και να του κάνουν μπότοξ ή επιτρέπεται. Το πότοξ είναι μια ένεση μια τοξίνη. Ναι. Ε, οπότε υπάρχει, υπά, υπάρχουν νόμοι που το προσδιορίζουν σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, εγώ είμαι μέλο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, ελέγχουμε του γιατρού που δεν έχουν την ειδικότητα, την εξειδίκευση να κάνουν πότοξ. Δεν μπορεί να ελέγξει όμω του αισθητικού, δεν μπορεί να ελέγξει του οδοντιάτρου. Δεν είναι δικό μα αντικείμενο. Δεν ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο. Οπότε πράγματι υπάρχει μια πολυνομία. Και, και πώ παίρνουν αυτά, πώ έχουν στην κατοχή του αυτά τα φάρμακα. Από το φαρμακείο. Α, μπορεί μπορεί κάποιο να πάρει, πάρει μπότοξ από το φαρμακείο. Στην Ελλάδα, που είναι δυτική χώρα, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει από το φαρμακείο. Συγγνώμη, σε άλλε δυτικέ χώρε για να πάρει αντιβίωση πα και παίρνει έξι χαπάκια. Αυτό ε, σου λέει. Εντάξει, σε όλε τι χώρε μπορεί να βρει μπότοξ παράνομο. Αλήθεια. Ναι, δεν εννοώ παράνομο κακό, κακή πίνακα. Ναι. Εννοώ under the, the counter. Under ναι. the top, και σου λέει πάρτε και αυτό εδώ. Ναι. Και... Μετά πάει στην αισθητικό και η αισθητικό δεν έχει καμία αμφιβολία, πιστεύει, εμπιστεύεται τις ε, ικανότητε, τη και λέει ωραία θα κάνω εγώ ποτόξι, γιατί εγώ δεν θα τολμούσα ε, να κάνω ποτόξι. Το, το έχω συζητήσει πάρα πολλέ φορέ αυτό το θέμα, Με πάρα 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 πολύ κόσμο. Ο μόνος Αν βαριέσαι να το συζητήσουμε, όχι μπορεί εγώ. να βαριέσαι, αλλά εγώ το, θεωρώ το ότι... Ναι, θέλω, okay. να πω, θέλω να πω το απάβγασμα, mm. το συμπέρασμά μου. Αυτή η ιστορία με το σε ποιον πάει κάποιο να κάνει μπότοξ έχει να κάνει μόνο με τον οικονομικό παράγοντα. Ποιο είναι ο πιο φθηνό. Α, είναι πιο φθηνή η. Ε, βέβαια. Όχι η γιατρή. Αν λοιπόν δεν το θέλει να το κάνει ορθόδοξο, και θε να το κάνει αλλιώ, ναι. θα πα θα πας πιο φθηνό. Αν σου το υποσχεθεί οποιοδήποτε okay. με 50 ευρώ, θα πα αυτόν. Ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό παράγον ο οικονομικό mm -hmm. παρά η ασφαλειά σου. Είναι τόσο μεγάλη οικονομική διαφορά. Μεγάλη διαφορά και μάλιστα βάζω σαν συνυπεύθυνο τον ασθενή ή τον ενδιαφερόμενο που το έκανε, ενώ δεν έπρεπε σε κάποιον άνθρωπο. Και αφού δεν πάει κάποιο πλέον στο κουρίο για να βγάλει το δόντι του, όπω κάνανε στα Western, πώ ξεκινάει να πάει να κάνει μπότοξ που είναι στο πρόσωπό του. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δόντι είναι και κάτι το οποίο ξέρω εγώ αν δεν στο ο κουρέα στο Far West καλά, το ξέρει μόνο εσύ, αν ζούσε. Αλλά το πότο, αν κάτι δεν πάει και καλά και στο κάνει αισθητικό, θα το δουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μικρή υπόθεση. Η, το πάθο. Θα απομυθοποιήσει πλήρω τι πλαστικέ από Το, το πάθο και ο πόθο για να είσαι νέο, νέα κυρίω, γιατί οι γυναίκε το κάνουν αυτό περισσότερο, οι άντρε δεν το κάνουν. Είναι πάνω από οποιοδήποτε ε, ε, τρόπο να εξασφαλίσει την υγεία σου. Δεν, mm -hmm. Δηλαδή θέλει να μείνει νέα, τέλο. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε υπερβολή. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δύο πράγματα μισούν οι γυναίκε πολύ. Ναι. Το να γεράσουν και το λίπο επάνω του. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτα. δύο τα μισούν πολύ. Οπότε όποιο τη προσχεθεί με έναν μαγικό τρόπο, ένα μαγικό ραβδί, ε, ότι δεν θα έχουν τίποτα από τα δύο, ούτε ερητήδε ούτε λίπο, αυτό είναι και ο καλύτερο γιατρό. Οκ. Okay. καταλάβαμε. Λοιπόν, πριν από χρόνια που σε γνώρισα, ε, ε, είχε έρθει από τη Βραζιλία έτσι σχετικά πρόσφατα. Ε, είχε, ήσουν δίπλα στον Πινταγκή, ένα ιστορικό θρηλυκό ε, πλαστικό, ο οποίο είχε κάνει και ε, τι πρώτε αλλαγέ φύλου. Αν δεν κάνω λάθο. Στη Βραζιλία οι πρώτε αλλαγέ φύλου γίνανε στον Νότο, όχι στον Πινταγκή, γίνανε στον Νότο, εκεί που πήγαν πολλοί Γερμανοί, που κάνανε ε, ναζί, οι οποίοι είχαν πάει να καταφύγουν και να κρυφτούν, σε χώρε όπω η Παραγουάη, που έχει πολύ μεγάλο γερμανικό στοιχείο. Εκεί άρχισαν και οι πρώτε αλλαγέ φύλου, γιατί υπήρχε ένα, ένα κοινό που ζητούσε να γίνει ε, διεμφυλικό ε, ήταν πειραματικέ. Ο Πιταγκή δεν έκανε ποτέ. η ο, πιταγκή, ο ήταν στη ιστορία ναι. του και είχε τόσο μεγάλη πελατεία από αυτέ τι κοντέσσε όλε που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θέλανε να μείνουν ωραίε, αλλά δεν, η Ευρώπη ήταν κατεστραμμένη. Και πηγαίνανε στο Ακαπούλκο του, Μεξικού, του Μεξικό και στο, στην Κόπα Καμπάνα τη Βραζιλία. Και εκεί τι κάνανε, lifting. Κάνανε lifting. Τα πρώτα lifting ήταν εκεί. Οι πρώτε μειώσει μαστών, οι πρώτε ελληνοπλαστικέ, οι πρώτε λοιπόν αναρροφήσει. Καλά, η προάρρηση έχει λίγο αργότερα. Ναι. Αλλά οι πρώτε κυλιοπλαστικέ, α πούμε, το σώμα. Δηλαδή πιο πολύ είχε ο Πιταγκή την καλή κοινωνία τη Ευρώπη. η mm -hmm. γενική έτσι και έγινε γνωστό. Και γι' αυτό πήγαμε και εμεί και για να μην βοηθεί του. Ε, παρά είχε τους, τους παραβατικούς. Οι παραβατικοί πήγαν στην Παραγουάη συνήθως. Α, άρα ήταν κατά κάποιο τρόπο ο μπαμπάς της, ε, της, ε, κο, του κοσμέτικ, της πλαστικής Λιβώς. που είναι για λόγους ομορφιάς, γιατί μέχρι τότε η πλαστική ήταν για εγκάβματα. Ήταν για εγκάβματα, για τραύματα, για καρκίνους, ήταν για πολύ επαγγελματικούς λόγους. Μετά ο Πιταγκή έβαλε ένα, ένα νέο νόημα σε αυτήν την ιστορία. Είπε ότι πρέπει να είσαι σε ειρήνη με τον εαυτό σου. Έχει δικαίωμα στην ομορφιά. Mm -hmm. Δηλαδή, είπε ότι το, η ομορφιά είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα, ένα δικαίωμα όπω η, η, η θρέψη, η ασφάλεια. Η ομορφιά ήταν ανθρώπινο δικαίωμα. Είχε δικαίωμα να το ζητά. Και έπρεπε κάποιο να σου το δώσει. Mm -hmm. Έμπλεξε λοιπόν την επαναμοθωτική με αυτό το νέο παράγοντα που λέγονταν αισθητική. Και τον παρουσέφερε στον κόσμο. Ο κόσμο το αγάπησε πολύ γρήγορα. Βέβαια, αυτό ξεκίνησε από ένα τσίρκο το οποίο κάει και Κάει και πολλοί κόσμο, όταν πήρε φωτιά του Πυρκο. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και έτσι τον εμπιστεύτηκαν ω φιλάνθρωπο πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα έσωσε πολλού εγκαπηματίε, μετά μπήκε στην καρδιά του κόσμου και μετά προσέφερε το νέο προϊόν. Άρα, λαϊκό ήρωα ο Πιταγκή. Λαϊκό ήρωα και δεν τον πείραξε ποτέ κανένα, ενώ έχει μεγάλη κλιματικότητα η Βραζιλία, γιατί είχε χειρουργήσει όλε τι μαμάδε, όλε τι αδερφέ και όλε τι συζύγου των παραβατικών. Οπότε έλεγε. Τα είχε καλά με τη μαφία. Μαμά λέει, παιδί μου, αυτό το παιδί, αυτό το γιατρό δεν τον πειράζουμε, ξέρει. Ναι. Ε, η σημερινή γνωστή πλαστική στην Ελλάδα, που είμαστε μία χώρα που ε, θέλουν οι γυναίκε να είναι ωραίε. Είμαστε και λίγο έτσι, θέλουν οι γυναίκε να είναι διαθέσιμε. Είναι σημαντικό εδώ στη Μεσόγειο. Είναι λαϊκοί ήρωε. Τι, τι πώ αισθάνεστε. Έχω επινοήσει και δύο ακόμα όρου εκτό από το διαθέσιμε, το επισκέψιμε. <laughs> <laughs> Καλό, έξυπνο και το αναντικατάστατε. Ναι. Οπότε υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μια γυναίκα θέλει να είναι πάντα πολύ, πολύ καλά ναι. πολύ εμφανίσιμη, πολύ καλά παρουσιασμένη στο άλλο φύλλο, αλλά και στι φίλε τη κυρίω. Ο πλαστικό πράγματι είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη μορφή ιατρική. Γιατί έρχεται κατ' επιλογήν σε εμά το άτομο και μα εμπιστεύεται ό,τι καλύτερο έχει που είναι η εμφάνισή του. Γιατί την υγεία τη θεωρεί δεδομένη. Άρα μετά είναι η εμφάνιση. <laughs> πράγματι, ε, ε, βλέπουμε ε, σκηνέ λατρείας Σταματά, μας σταματά. Ε, αντί να κινδυνεύουμε δηλαδή στο δρόμο, εμά μα σταματάνε για να μα φιλήσουν στο μάγουλο, να μα αγκαλιάσουν. Μα αγαπούν πολύ. Ναι. Αλλά μόνο κρυφά. Γιατί, γιατί μετά θα λένε, ο ποιο ξέρει τι έχει κάνει αυτή. Ε, okay. Οκ. Είχα ρωτήσει και παλιά, γιατί αποφάσισε να γίνει πλαστικό και σου είχα πει, Μα καλά, ρε παιδί μου, κάνει αυτά τα, τα χειρουργεία τα οποία έχουν αίμα, έχουν όλα. Δεν λυποθύμησε ποτέ και μου είχε πει, Όχι, όταν ήμουν φοιτητή, δεν ήθελα να επιτρέψω στον εαυτό μου, μου είχε πει, να λυποθυμήσει ή να. Κάνει πίσω. Στην αρχή το αίμα ήταν βεβαίω ένα εντυπωσιακό κόκκινο στοιχείο. Το οποίο μας... Ήθελες και... από την αρχή να γίνει πλαστικό. Πρώτα ήθελα να γίνω φυσικό, να κάνω τούνελ και γέφυρε. Ε, κοντά. Πλαστική δηλαδή. <laughs> όμω. Ναι. Μετά η Αγία μου ήθελα να γίνω γιατρό και μετά με τι να ασχοληθώ, με τι γυναίκε. Μένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι γυναίκε πάντα και σαν αντικείμενο τη δουλειά μου και ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Έπεσα και στην καλή εποχή. Στι ναι. Στου Βραζιλιάνου υπάρχει μια λέξη που λέει πεγκάρ όντα, δηλαδή πιάνει το κύμα στο σερφ. Mm Πιάνει -hmm. καλό κύμα και μετά πιάνει ένα καλό Καλή, και το έπιασε ε, αυτό, ε. Έπιασα κύμα. Έπιασα κύμα. Εγώ έπιασα, γύρισα στην Ελλάδα το 95, 94 ναι. και μην ξεχνάμε ότι το 2000 μπαίναμε στο ευρώ. Ε, το Γύρω, παίρναμε του Ολυμπιακού Αγώνε. Ήταν όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα τότε, νομίζω ήταν πάμπλουτη. Και εδώ του πλαστικέ. Αγοράζαν ρολόγια, ναι. καγιέν, πούρα και στήθια. Οκ, <laughs> <laughs> okay, και αφού πουλούσε κάτι από όλα αυτά, σου πήγε καλά το πράγμα. Πήγε καλά. Βρε, βρεθήκαμε τώρα στη, στην κάθοδο. Όχι. Συμβαίνει το, εξής, συμβαίνει το εξής. Το ενδιαφέρον είναι πάντα ψηλά. Mm. Εγώ, να τελειώσω με την προηγούμενη φράση, όταν δεν μυρίζω... Άλλοι αν δεν μυρίζουν καφέ κάθε πρωί δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Ναι. Εγώ αν δεν μυρίζω αίμα δεν μπορώ να ξυπνήσω. Γιατί είναι καλό για μένα. Είναι δείγμα ζωής. Είναι ζωή. Δεν είναι, δεν είναι ευρυκολακικό αυτό που λέω. Είναι, Όχι καθόλου. Είναι, έχει Σημαίνει ότι είσαι στο στοιχείο σου, Στο στοιχείο, μακρυγό. Ναι. Και ναι. επειδή το αίμα είναι ζωή, δεν, ο νεκρός δεν έχει αίμα, ο mm. ζωντανό έχει μόνο έμα, για μένα είναι θέμα ασφαλεία. Χειρουργεί υγιεί ανθρώπου πρώτα απ' όλα. Καλά, δεν χειρουργούμε αν δεν είναι υγιεί. Ναι. Δεν το συζητάω. Ναι. Δεν πετάνε το τεστ. Άρα είσαι από τη, από τη, από τη χαρούμενη πλευρά τη ιατρική που είναι και χαρούμενη. λίγο δύσκολο. Ναι, αλλά απλώ τώρα συμβαίνει το εξή. Όλοι θέλουν, κανένα δεν υπάρχει που δεν θέλει και εγώ θέλω, όλοι θέλουν. Τι θα ήθελε να κάνει στον εαυτό σου. Α, αλλά, αλλά σημαίνει το εξή: ε, Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με αυτή την υπερβολική ακρίβεια με του φόρου κτλ. Έχουν παιδιά. Έχουν... Ναι. Το αφήνουν για λίγο πιο μετά. Ναι. Είναι λίγο πιο λίγο. Δεν μου είπε τι πλαστική θα έκανε. Εγώ τι θα έκανα. Κοίταξε να σου πω τι θα ήθελα. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να σηκώσω το πρόσωπο. Και έχω προγραμματίσει στα επόμενα χρόνια να πάω στη Βραζιλία στου φίλου μου με του οποίου εκπαιδεύτηκα μαζί και να κάνω κι εγώ μια τέτοια επέμβαση όπω έχουν κάνει πάρα πολλοί άντρε. Ένα κανονικό lifting, ναι. Γιατί πώ θα μαζέψει το λαιμό όταν κρέμεται. Δεν, δεν, δεν ξέρω πώ γίνεται. Δεν μπορεί να το αποφύγει. Lifting... Δηλαδή θα κάνει γιατί είσαι φράπα, πρέπει να σου πω. Ναι. ε, και εδώ, εδώ. Όταν, εδώ... Θα, όταν αυτό θα πέσει και θα είμαι έτσι πολύ παραμελημένο, θα αυτό το σηκώσω. Έχει 15 χρόνια εύκολα. Μη σου πω δηλαδή ότι θα συναντηθούμε πάλι σε 20 χρόνια και θα λέμε τα ίδια και μου λε και αυτό με Αυτό μου πά... το είχε πει μια πολύ γνωστή πολιτικό. Πριν 20 χρόνια την είχα φροντίσει και μου λέει τώρα μου είχε πει θα συναντηθούμε μετά από 20 χρόνια. Είναι 20 χρόνια μου λέει. Και ξανά μετά από 20 χρόνια. Mm -hmm. Έχουμε και γυναίκε πολιτικού, το ξέρει. Ε, καλά, νομίζω ότι οι πολιτικοί ειδικά στήθειες. προεκλογικά πρέπει να κάνουν πολύ, να κάνουν ουρά. Ε, περνάνε μόδε οι πλαστικέ. Δηλαδή, αν ήταν τα στήθη τη εποχή που περιγράφει με τα Καγιέν και που νομίζαν όλοι ότι είναι πλούσιοι και ε, θα βγάλουν λεφτά με τις μετοχές. τι μετοχέ. Τώρα τι φτιάχνουν, τι του αρέσει. Άλλη στήθη. <laughs> Α, οκ. <okay. laughs> τα στήθη είναι πάντα. Γιατί ξέρει γιατί εμεί οι άντρε κοιτάμε τι γυναίκε από απέναντι. Ναι. Βλέπουμε μια εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Σωμα συνολικά. Οι γυναίκε βλέπουν το στήθο από ψηλά. Okay. Άρα, Άρα άλλο πλέπουν... βλέπουν, οι γυναίκε. ναι, άλλο βλέπουν οι γυναίκε. Και, okay. και, αν δεν βρουν αυτό, αυτό το, γέμισμα εδώ πέρα ψηλά, αισθάνονται ότι δεν είναι καλά, ότι δεν είναι εμφανίσιμε. Και δεν το κάνουν τόσο πολύ για του άλλου άντρε. Γιατί εμεί οι άντρε και το πεσμένο μα αρέσει. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή. είναι για τι άλλε γυναίκε που το κάνουν, για τον τίσιμο. Ναι. Και για να πω και ένα ωραίο, ε, η γλώσσα του σώματο. Ποιε πρέπει να κάνουν στήθο, αυτέ που φοράνε ενισχυμένο στιθόδεσμο. Ναι. Αλλιώ δεν θα φοράγανε ε, σουτιέν με ενίσχυση. Σωστά. Ωραία, άρα έχουμε βρει το target group. Ναι, ακριβώ αυτό. Και πολλά άλλα βεβαίω. Οι άντρε τι μοδά περνάνε, Οι άντρε ε, όταν χωρίσουν. <laughs> του διώξουν οι γυναίκε του. Γιατί συνήθω του διώχνουν. Γιατί ο άντρας δεν φεύγει ποτέ μόνο του, τον διώχνει πάντα η γυναίκα, να ξέρω. Ε, αυτή είναι ποτέ η αλήθεια. Μόνος του. Ναι. Όταν χωρίσουν, λοιπόν, έχουν κάνουν τα μάτια του, το προγούλι του, κάνουν κανένα σωσίβιο, καμιά γυναικομαστία. Θέλουν να ξαναγίνουν ε, ε, τζόβενα. Αλλά δεν, δεν έχει να κάνει με αυτό βεβαίω. Ναι. Παρ' όλα αυτά και αυτοί περνάνε μια κρίση μερικέ φορέ στη ζωή του. Όσο πιο πλούσιο είναι ένα άντρα, τόσο πιο λίγο ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του. Εκτό και αν γίνει πάρα πολύ πλούσιο. Καταπληκτικό είναι αυτό που λε. Ναι. Εκτό και αν γίνει πάρα, πάρα πολύ πλούσιο, που τότε ξαναρχίζει να το συζητάει. Α. Γιατί θέλει να κάνει ξανά την επιλογή του. Ναι. Ε, άρα είναι πρεστίζει τα λεφτά ε, και δεν χρειάζεται το κομμάτι τη ομορφιά. Το παραμελούν, θε να πει. Εσύ οι γυναίκε θέλετε γι' αυτό. Ξέρει τι βλέπω. Ναι, εντάξει, ή τουλάχιστον η εντύπωση που έχουν οι άντρε. Θα το πω και νομίζω ότι θα το καταλάβουν οι τηλεθεατέ, αν με έχουν καταλάβει ω άνθρωπο. Ότι οι... Η Ελληνίδε είναι απίστευτα βελτιωμένε. Δηλαδή ναι. πλέον είναι δύσκολο να βρει άσχημη γυναίκα. Ναι, ναι. Ε, Πα στην παραλία το καλοκαίρι, είναι όλες έχουν ωραία σώματα ξω ή πολύ καλά τέλο πάντων. Και τι τι καλή δουλειά κάνουμε. <laughs> Στου άντρε δεν μπορώ να πω το ίδιο. Ε, ε, είναι λίγο σαν να μην έχουν ακολουθήσει την πορεία τη βελτίωση. Εσεί φταίτε γι' αυτό, διότι δεν του πιέζετε. Λέτε, θέλω την κυλίτσα, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Δεν του πιέζετε να, γίνουν, να, προσέχουν τον εαυτό του. Εσεί φταίτε. Ο άντρα θέλει να πιέζει τον εαυτό του. Έχω μερικού νάρκησου εγώ στο γραφείο που έρχονται πάρα πολύ συχνά πάρα πολλά χρόνια. <laughs> Και εννοώ όλα τα επαγγέλματα. Εννοώ αγρότε, μεγάλο βέβαια, εννοώ δικηγόρου, εννοώ λίγο οι γιατροί παραμελούνται μου. Αλήθεια. Δεν έρχονται γιατί Μα Είναι δυνατόν να... ο γιατρό να μην είναι ανίσημο. Ναι. Ο γιατρό η αλήθεια είναι ότι εμεί δεν ξέρουμε τι κάνει στο χειρουργείο, το πρόσωπο του μιλάει. Ναι, ναι. ε, όλα αυτά τα χρόνια, όλε αυτέ τι περίεργε περιπτώσει, όλα αυτά τα παράλογα και τα όχι παράλογα που σου ζητάνε, τα ζευγάρια που σου λένε θέλουμε μεγάλα στήθη να παίζουμε, όλα αυτά που λε πολύ ε, με θάρρο, τι έχουν μάθει. Η φιλοσοφία σου ποια είναι, τι είναι το απόσταγμα αυτή τη σοφία και τη επαφή με του ανθρώπου. Καταρχά, ότι όλοι έχουν δίκιο σε αυτό που ζητάνε και εξαρτάται από σένα να του κατευθύνει προ το όφελό του. Πώ θα κατευθύνει το δικό του δίκιο να ταιριάξει με μια πράξη η οποία ταιριάζει και με το όφελό του. Αυτό είναι το ένα. Έχουν όλοι δίκιο. Δεν, δεν, κα, δεν κατηγορώ κανέναν, δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν να, να μου λέει κάτι το οποίο θεώρησα υπερβολικό. Παραδείγματο χαρήθηκα ένα νεαρούλη 20 χρονών, ο οποίο ήθελε να κάνει την εγχείρηση που έκανε ο Τζοντ Κλονή. Ήτανε την η εγχείρηση που έκανε ο Τζόρτζ Κλούνι. γραμμένο στο Ιντερνετ. Ε, ήταν τέλειο παντού, 20 χρονών. Θεός, ο Σάκη Ρουβά επί 20. Και τον κοιτάω από μπροστά, τον κοιτάω πίσω, τέλειο. Ε, λέω κάτι θα υπάρχει ανάμεσα στα πόδια του που δεν του αρέσει. Το κοιτάω και ανάμεσα στα πόδια του, τέλειο. Τέλειο. Έχει κάτι το ψάξιμο λοιπόν και λε, μπρε, αγόρι μου, τι. Τι βοήθησε με, μου λέει, δεν φαίνεται. Λέω τι, μου λέει ρητίδε. μιλά σοβαρά. Ναι, υπάρχει εγχείρηση γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το θεωρεί εσύ υπερβολικό. Ναι. Αυτό δεν το θεωρεί υπερβολικό. Και εγώ δεν μπορούσα να τον ήρωε αυτό γι' αυτό. Γιατί το είχε ζητήσει η γυναίκα του, η κοπελιά του, η, Ωραία. η για, για την υγεία του όμω. Και για τη φάση που αυτό το παιδί θα αποκτήσει οι ρητήδε. Γιατί αυτό που λε εσύ τώρα και το διακομωδή, το βλέπουμε κι εμεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπουμε κορίτσια με πολύ παγωμένη έκφραση. Που δεν είναι σε φάση που έχουν κάνει ρητήδε, έτσι. Αυτό για την υγεία του, την ψυχολογική, αν θες. Για το τι θα κάνει αυτό το παιδί όταν θα γίνει 50 και πραγματικά εκεί ίσω να χρειάζεται κάτι. Δεν πρέπει να του πει, ενώ έχει δίκιο, όπω πολύ σωστά το εκφράζει, ότι όχι τώρα, έλα σε 10 χρόνια, σε 15. Ακριβώ. Η απάντηση στην ερώτησή σου την αρχική ήταν αν, αν έχ, έχουμε, έχω παραξενευτεί από κάτι το οποίο δεν έχω παραξενευτεί. όσον αφορά την πράξη τώρα, εγώ ω μάστορα που λέμε, ω μάστορα που θα κάνει τη δουλειά, αν θα την κάνω ή όχι, πραγματικά είναι απόκειτο σε μένα. Και εγώ έχω την πολυτέλεια, επειδή είμαι γνωστό τόσα χρόνια, να μπορώ να επιλέξω. Και ξέρουμε εμεί το μάρκετινγκ τη ιατρική ότι δεν πρέπει να, από του 100 που έρχονται να κάνει και του 100. Πρέπει να κάνει του 30. Γιατί μέσα στου υπόλοιπου 70. είναι τόσο μικρό το ποσοστό από αυτού ναι, που έρχονται. 30% okay. το πρέπει να κάνει, από αυτού που σου ζήτησαν. Γιατί μέσα στο υπόλοιπο 70% είναι όλα όσα περιέγραψε. Okay. Οι υπερβολέ, οι παραμορφώσει, οι ανάγκε για να είσαι ενάρκηστο, για να είσαι τρελό, ό,τι θέλει πε. Αυτό λοιπόν εμεί το προβλέπουμε και το, με, με, με κάποιου τρόπου το σταματάμε. Α πούμε, έρχεσαι εσύ τώρα και μου ζητά χίλια ψαριού. Όπω <laughs> σου λέω 5.000 ευρώ. Θα το κάνει. Δεν έχω ιδέα πόσο κάνει τα χίλια ψαριού. Κάνει. Έχει κάτι καλύτερο να κάνει με 5.000 ευρώ. Ναι. Άρα να, που σε σταμάτησα. Καλά ναι. Άρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό όσον αφορά αυτό. Όσον αφορά τι υπερβολέ, πρέπει να διαχωρίσουμε. Οι πλαστικοί δεν κάνουν υπερβολέ. Τι κάνουν όλα τα άλλα επαγγέλματα. Γιατί μπήκανε, βρήκανε φω και μπήκαν. Μπήκαν για τα χρήματα, μπήκαν για το κέρδος που, εύκολο κέρδο που θεωρητικά δίνει αυτή η εύκολη δουλειά τη εμφάνιση. Όμω δεν ξέρουν ότι υπάρχουν τόσα παράπονα όταν δεν κάνει το σωστό άνθρωπο, mm. το ασθενή, που τελικά καταλήγει να τον πληρώνει αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον έκανε. όταν δεν έπρεπε να τον κάνει. γιατί μετά σου λέει κάτι δεν έγινε καλά, κάτι δεν έγινε καλά. Γίνεται αιμονικό. Τι είναι ομορφιά. Τι γίνει η ομορφιά. Αυτό που έχει εσύ, διότι όταν σε κοιτάω, αισθάνομαι καλά. Σε κοιτάω, και μου προκαλεί ένα καλό αίσθημα μέσα στην ψυχή μου. Αυτό είναι ομορφιά. Δεν ξέρω mm. γιατί είσαι έτσι, αλλά έτσι είσαι. Ναι. Και γι' αυτό σε θεωρώ όμορφη. Ομορφιά δεν είναι εκείνο το παγωμένο που είσαι εσύ, το ξύλινο, το αλαβάστρινο, το ακίνητο, που, που νομίζει και αυτό, και αυτό, έχει κάτι. Ω γλυπτό. Ως, ως γλυπτό, ναι. Όχι ω άνθρωπο. Ναι. ναι. Αυτή όμω που είναι έτσι, πιστεύει ότι είναι πιο όμορφη από σένα, Αθηναή. Ναι. Το πιστεύει. Και, και τεράστια αυτοπεποίθηση μπορεί να το πιστεύει. Το περιφέρει. Ναι. Το διαφημίζει. Είμαι πιο όμορφη από την Αθηναή. Ναι. Από την Αθηναίδα ή από την Αθηναή. <laughs> από την Αθηναίδα, αλλά δεν πειράζει. Είσαι καλό πλαστικό, οπότε εντάξει, όλα τα συμφορούμε. <laughs> ε, κάτι που να γίνεται τώρα στην πλαστική και να μην το ξέρουμε εμεί και να είναι διαστημικό, ξέρω εγώ, κάτι που να εξελίσσεται, να, Κάτι που το άκουσε και εσύ και σου έκανε εντύπωση. Καταρχά, τα κλασικά δεν θα φύγουν ποτέ, γιατί οι άνθρωποι μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο εδώ και αιώνε. Βελτιώνονται οι τεχνικέ των κλασσικών. Βελτιώνονται οι τεχνικέ, βεβαίω. Πιο... Έχουμε εμπειρία πρώτα απ' όλα, έχουμε νούμερο. Έχουμε μίλια που λένε στα, στα ταξίδια, έχουμε πολλά μίλια πίσω μα. Οι καινούργοι πρέπει να εκπαιδευτούν καλύτερα. Δυστυχώ το σύστημα εκπαίδευση δεν είναι καθόλου καλό στην Ελλάδα και όλοι εκπαιδεύονται ιδιωτικά, δεν εκπαιδεύονται κρατικά. Απ' την άλλη μεριά όμω το καινούριο είναι να φτιάξουμε τη βιολογία μα από μέσα θα πάμε προς το DNA αναγκαστικά, θα απευθυνόμαστε στο δικό μας DNA που θα το προλαμβάνουμε με βάση την ε, εξέταση του δικού μας οργανισμού okay. πριν, γεράσει, πριν γεράσει. Εγώ κάνω όπως είπες κάτι πράγματα και τα οποία είναι μυστικά και δεν μπορώ να τα πω <Και> Έλα! <laughs> και δεν εννοώ απ' έξω, εννοώ από μέσα. Δηλαδή? Ε, μερικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον τη ε, ομοιόσταση. Πρέπει να μελετήσει τον οργανισμό όταν είναι 20, τι έχει και δεν έχει όταν είναι 60. Okay. Αν κάνει λοιπόν στον οργανισμό αυτό που έχει όταν είναι 20 και δεν το, δεν το έχει όταν είναι 60, θα το κρατήσει πολύ καιρό νέο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα είναι προσιτό σε όλου, Δηλαδή. Είναι ήδη προσιτό. Δεν είναι, δεν είναι ούτε ακριβό ούτε τίποτα. Απλώ οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε προ την πρόληψη. Περνάνε πιο ωραία όταν. Ε, δεν έχουν τίποτα, κανένα πρόβλημα υγεία και περιμένουν να, γι... να έρθει το πρόβλημα υγεία για να το λύσουν. Ε, έχει αρχίσει όμω και στην Ελλάδα να γίνεται ε, πολύ σημαντικό παράγον η διατήρηση του εαυτού σου χωρί υπερβολέ και χωρί καταχρήσει. Δεν λέω να μην για ένα βράδυ, να πιει. Δεν ξέρω, αλλά πάτε να προσέξει λίγο. Θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ήταν μεγάλη μου τιμή που ήμουν μαζί σου και χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια. Και εμεί ευχαριστούμε πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε. Δεν ξέρω αν σα ανοίξαμε την όρεξη για να βελτιωθείτε, να μην βελτιωθείτε, να μην το πω είστε. Εμεί θα συζητήσουμε πάντα στα θέματα και τι εξελίξει. Αυτό ήταν για απόψε. Το καλύτερα αργά να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σα.